Την αξία του εθελοντισμού διδάχτηκαν βιωματικά τα παιδιά του 25ου Νηπιαγωγείου Ηρακλείου. Θα δούμε τώρα τον Άγιο Βασίλη να μας χαιρετάει. Εκπαιδευτικοί και γονείς ένωσαν τις δυνάμεις τους για ακόμη μια χρονιά και διοργάνωσαν εθελοντική αιμοδοσία στο χώρο του σχολείου. Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά είμαστε πολύ χαρούμενοι γι' αυτό. Το σχολείο ανοίγει τις πόρτες του, γονείς, μαθητές, εκπαιδευτικοί. Είμαστε όλοι εδώ προκειμένου να καλέσουμε το ευρύτερο κοινό του Ηρακλείου να έρθουν να δώσουν αίμα. Θα δούμε τώρα το βίντεο με τον Άγιο Βασίλη που έχει ένα μήνυμα για όλα τα παιδιά και στο οποίο μας αποκαλύπτει ένα μεγάλο μυστικό. Στα γράμματα τους πολλά παιδιά, επειδή τον αγαπούν, τους στέλνουν ευχές και του λένε «Εσύ άραγε τι δώρο θα ήθελες». Σε συνεργασία με το Εθελοντικό Σωματείο Αιματοκρήτης, έδειξαν στα μικρά παιδιά το δρόμο της αλληλεγγύης και της ενσυναίσθησης. Δίνουμε ένα όμορφο μάθημα ζωής για τα παιδιά που προσμένουν τα Χριστούγεννα και για να στηρίξουμε εκείνα τα παιδιά που τυχαίνει αυτή τη στιγμή να περιμένουν να μεταγγιστούν. Αυτό είναι για μας το βίωμα, το δίδαγμα αγάπης που δίνουμε στα παιδιά τις μέρες αυτές. Εμείς ως Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων αλλά και γονείς που δεν ανήκουν στο Σύλλογο έχουν στηρίξει για δεύτερη χρονιά τη δράση. Όλοι προσφέρουν με τον τρόπο τους ώστε να αποκτήσει αυτή η γιορτή, γιατί για γιορτή πρόκειται, πέρα από την αιμοδοσία που είναι ο βασικός στόχος, έναν χαρακτήρα, ένα άρωμα Χριστουγέννων πιο δοσμένο στα παιδιά, πιο παιδαγωγικά δοσμένο τις ημέρες αυτές. Είμαστε πολύ περήφανοι για το σχολείο μας και τις δασκάλες μας που έχουν πάρει μια τέτοια πρωτοβουλία, οπότε είμαστε κοντά τους. Το γιορτινό κλίμα συμπληρώθηκε από παράλληλες δράσεις, με τους συμμετέχοντες να εύχονται η νέα χρονιά να φέρει μόνο ευτυχισμένες στιγμές για όλο τον κόσμο.